Ευρώπη. Πρέπει να πούμε πως ήταν μια τεράστια επιχειρηματική συνάντηση, 52 χώρες, 43.000 συμμετέχοντες. Συζητήθηκαν θέματα παγκόσμιας σημασίας για την οικονομία, την τεχνολογία, την πολιτική, την υγεία και η συνάντηση συνέλαβε αυτό που λέμε παγκόσμια εξέλιξη αιχμής. Πώς ήταν η εμπειρία, για πες μας γι' αυτό. Η εμπειρία ήταν πολύ όμορφη, πολύ χρήσιμη και μακάρι περισσότερα άτομα από εμάς να είχαν πάει, να είχαν αυτή την ευκαιρία. Η εμπειρία του Παρισιού ξεκινά και από την Αθήνα, γιατί οργανώθηκε από την Γαλλική Πρεσβεία Αθηνών. Φρόντισε να έχει μια άψογη οργάνωση και από την Ελλάδα και στο Παρίσι. Μας ενημέρωσαν εγκαίρως και μας δώσανε προπάντως την ευκαιρία να ξέρουμε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε, ποια άτομα θα μπορούσαμε να συναντήσουμε, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κλείσουμε ραντεβού από εδώ, σε workshop, σε συναντήσεις με άτομα από όλους τους τομείς, οικονομικό κλάδο, παραγωγικό, τεχνολογικό, και ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία και για τον τόπο μας. Πώς αντιμετώπισαν την ελληνική αποστολή οι άλλοι υπόλοιπες αποστολές εκεί, σε συζητήσεις σας? Οι άλλες αποστολές από 52 χώρες, όπως είπαμε πριν, ήταν πολύ συνεργάσιμες, πολύ φιλική συνάντηση και πολλές συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η Γαλλική Πρεσβεία, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, φρόντισε η ελληνική αποστολή να βρεθεί στους VIP επισκέπτες. Είναι κάτι συγκινητικό αλλά και ενθαρρυντικό. Όταν πολλές αποστολές γερμανικές, από Ιαπωνία, από πολλές άλλες χώρες σημαντικές, που θεωρούνται σημαντικές και είναι όντως σημαντικές, φτάνει η ελληνική αποστολή και μας λένε «Απ, εσείς είστε στους VIP». Και όπως το είδες, από τις εξελίξεις και τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, είμαστε όντως στους VIP. Ποια είναι η αιχμή της καινοτομίας που σου έκανε εντύπωση, κάποιες ιδέες, κάποιες ομιλίες, κάποια workshop που ίσως ιντρίγκαραν περισσότερο? Δεν μπορώ να πω ότι μία χώρα μόνο μπορεί να είναι VIP. Όλοι αξίζουν, όλοι προσπαθούν. Αξίζαμε τη θέση των VIP σαν ελληνική αποστολή, γιατί είχαμε μέσα στην αποστολή πολλά άτομα, μάχημα, πολύ δημιουργικά, ανοιχτοί και προς τον ελληνικό χώρο, αλλά που δεν διστάζουν να ψάξουν και τεχνολογία και συνεργασία στο εξωτερικό, και αυτή η δυναμικότητα ανάμεσα στις άλλες χώρες και την Ελλάδα, αυτή πρέπει να υποστηριχτεί και να συντηρηθεί. Και αυτή η δυναμικότητα πρώτα απ' όλα υποστηρίζεται από την ίδια τη Γαλλία στην ανάπτυξη ενός ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας. Συγκεκριμένα μιλάμε για το δίκτυο Μαζινόφ που συνόδευσε την αντιπροσωπεία στο Παρίσι. Και το Μαζινόφ προέρχεται από τις λέξεις μαζί και innovation, δηλαδή καινοτομία. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού και του γαλλικού οικοσυστήματος. Για ποιο λόγο? Για να γίνει η καινοτομία ο πρωτοποριακός στόχος ανάπτυξης και των δύο χωρών μέσα από συνεργασίες. Απευθύνεται σε φορείς του ελληνικού και του γαλλικού οικοσυστήματος, όπως καινοτόμες επιχειρήσεις, startups, ερευνητές, εργαστήρια, εταιρείες και ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, όπως οικονομικούς, νομικούς, marketing συμβούλους, μέντορες, επενδυτές. Στο δίκτυο μέσα παρουσιάζονται ευκαιρίες, αλλά και διασύνδεση των μερών. Και έτσι βοηθείται η διάχυση της καινοτομίας. Μέρος των δράσεών του είναι και διαγωνισμοί ανάδειξης ανθρώπων και δράσεων. Και η Μιράντα σε έναν από αυτούς τους διαγωνισμούς διακρίθηκε ιδιαίτερα για τη δική της δράση, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Μίλησέ μας για την εμπειρία αυτή και το διαγωνισμό πρωτοποριακής ιδέας στον οποίο προκρίθηκες. Πρώτα θα ήθελα να εξηγήσω γιατί υπάρχει το Μαζινόφ, πώς δημιουργήθηκε. Το Μαζινόφ δημιουργήθηκε από τον κύριο Ολιβιέ Ντοβέρνι, ο οποίος είναι το δεξί χέρι, ο δυναμικός πόλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, και δημιουργήθηκε για να υλοποιήσει μια επιθυμία και του πρέσβη, του κυρίου Christophe Chantepuis, επιθυμία και εντολή από την γαλλική κυβέρνηση, την κάθε γαλλική κυβέρνηση, να στηριχτεί η Ελλάδα, αλλά η τωρινή κυβέρνηση, μας το διαβεβαιώνει κάθε φορά ο κύριος πρέσβης όταν συναντιόμαστε στην Αθήνα, επιθυμούν να στηρίξουν την Ελλάδα όχι με οικονομικούς πόρους, όχι, θα έλεγα κάτι που λίγο μπορεί να σοκάρει, ελείστε το φτωχό. Προσπαθούν να στηρίξουν την Ελλάδα στο να σταματήσει η φυγή των εγκεφάλων,
της Ελλάδος και είναι πάρα πολλά και με μεγάλη αξία. Το διαπιστώσαμε και έξω όταν σε μια από τις συναντήσεις που είχαμε την πρώτη μέρα σε καινοτόμους χώρους, στο ένα, αλλά θα μιλήσουμε ίσως αργότερα μετά γι' αυτό, στο School 42, είχαμε και δύο Έλληνες φοιτητές που μας ξενάγησαν εκεί. Είναι σημαντικό να βλέπεις ελληνικό στοιχείο, επιστημονικό, τεχνολογικό και δημιουργικό σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να το βλέπουμε πιο έντονα στο χώρο μας. Και αυτή είναι η επιθυμία του Μαζινόφ. Και πραγματικά είναι μια ευκαιρία που δεν θα έπρεπε να χαθεί και να το έχουμε όλοι μας στο νου μας, ότι υπάρχουν χώρες, σίγουρα και άλλες χώρες, αλλά εγώ θα μιλήσω από προσωπική εμπειρία για την δράση της Γαλλικής Πρεσβείας. Ναι, φτιάχτηκε το Μαζινόφ, δημιουργούν διαγωνισμούς καινοτομίας. Όποιος θέλει, όποιος νιώθει ότι κάτι προσπαθεί να κάνει, δεν χρειάζεται να είναι αυτός που θα ανακαλύψει το πύραυλο ή το δεν ξέρω τι. Λίγο-λίγο κάθε λιθαράκι βοηθάει στο να πάμε μπροστά και να σχηματίσουμε κάτι πιο λειτουργικό, πιο αποδοτικό. Άρα ανοίγουν, δημιουργούν αυτούς τους διαγωνισμούς. Πέρυσι, την ίδια εποχή, συμμετείχαν 60 ομάδες, 60 προτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Διακρίθηκαν 20 και είχα την τύχη να είναι η δική μου μια από αυτές τις 20. Συγχαρητήρια καταρχήν για τη διάκριση. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή, γιατί ακριβώς αναγνωρίζει τις ικανότητες που ήδη υπάρχουν και προτρέπει τους συμμετέχοντες στο να τις αξιοποιήσουν. Και όπως είπες και εσύ, δεν είναι μια κενή προσφορά ενός κεφαλαίου ή ενός ελαίους, είναι ακριβώς μια συνεργασία των χωρών ως αναγνώριση εκατέρωθεν των ικανοτήτων τους. Και μάλιστα για σένα ακόμα πιο σημαντικό, γιατί όπως γνωρίζω, έχεις γεννηθεί και στη Γαλλία, έχεις διπλή υπηκότητα, είσαι Ελληνίδα και Γαλλίδα. Και θα ήθελα να μου πεις λίγα περισσότερα πράγματα τώρα για την ιδέα σου, την ιδέα που σε έφερε στη διάκριση μέσα από 60 συμμετοχές. Η ιδέα προήρθε από παρατήρηση, παρακολούθηση, πιο εντατική. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το χώρο, το βιολογικό, το ζωντανό, στα φυτά. Και ήταν μια πρόκριση να το πλησιάσω σαν χημικός περιβαλλοντολόγος και όχι σαν γεωπόνος, όχι σαν βιολόγος. Είναι ένας τομέας που συμπληρώνει τους άλλους και ό,τι αφορά τους ζωντανούς οργανισμούς πρέπει να επέμβουν, να συνεργάζονται πολλές ειδικότητες μαζί για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε μια καινοτομία μετά. Οπότε 4 πλέον σχεδόν 5 χρόνια παρατηρώντας και παρακολουθώντας και συνεργαζόμουν με αρκετές άλλες ειδικότητες, αλλά προπαντός κοντά σε παραγωγούς, και ένα συγκεκριμένο παραγωγό με τον οποίο συνεργάζομαι αυτά τα χρόνια και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω δημοσίως για αυτή την ευκαιρία που μου δώσε, γιατί ο κόσμος των παραγωγών είναι ένας κόσμος αρκετά κλειστός, φοβισμένος, ότι είναι καινούριο, το αισθάνονται πολλές φορές σαν απειλή. Δεν είναι εύκολο να σκεφτεί πρώτα κάτι καινούριο και μετά να προσπαθείς να το υλοποιείς. Οπότε εκεί ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Κάποιος παραγωγός που ήδη είχε προβληματιστεί ότι κάποια πράγματα η καθημερινή ρουτίνα της παραγωγής, της γεωργικής παραγωγής, κάπου εμφάνιζε κάποια προβλήματα. Ψάχτηκε και τυχαία συναντηθήκαμε, είδαμε ότι είχαμε κοινό στόχο από άλλη όμως οπτική γωνιά και προσπαθήσαμε μαζί να δημιουργήσουμε κάτι και καταλήξαμε στο νέο πρωτόκολλο καλλιέργειας, πιο επιστημονικό θα έλεγα, με πιο στενή παρακολούθηση του φυτού. Άρα λοιπόν η δική του προδιάθεση να βελτιώσει τη δουλειά του και να ψάξει τρόπους με τους οποίους θα το κάνει αυτό, συνάντησε ουσιαστικά τη δική σου γνώση και την θέλησή σου να εστιάσεις πάνω στο κομμάτι των μηχανισμών ανάπτυξης των φυτών. Και αναπτύξατε ένα νέο πρωτόκολλο παραγωγής, μας λες. Αυτό σε τι καλλιέργεια? Στην ντομάτα. Σε θερμοκήπιο, σε υδροπονία. Άρα μιλάμε πλέον για ένα μοντέλο το οποίο σας βοηθά να αντιμετωπίσετε καλύτερα τις προκλήσεις ή τις ευκαιρίες που σας δίνει η παραγωγή.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για μοντέλο. Mm-hmm. Έχουμε παρακολουθήσει κάποιους παράγοντες. Ναι, δείχνουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε ένα μοντέλο. Αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στο σημείο να μπορώ να προβλέψω, όταν γίνεται σε καθημερινή βάση αυτή η παρακολούθηση, να μπορώ να προβλέψω σε ποια φάση θα είναι το φυτό στις επόμενες 3 μέρες, ή σε απορρόφηση ή σε ορίμαση. Αλλά για να πούμε ότι έχουμε ένα μοντέλο, θα χρειαστούν άλλες παρακολουθήσεις, άλλες παραμέτρους να εξερευνήσουμε. Mm-hmm. Και εκεί επεμβαίνει η συνάντηση που είχαμε στο Παρίσι, γνωρίζοντας άλλα μέρη και άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής. Είχα την τύχη να γνωρίσω μια ομάδα. Ο ένας από αυτούς είναι από την Ιεράπετρα. Έχουν φτιάξει μια ωραία ομάδα με αισθητήρες και αυτοί είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και αυτοί στον ερευνητικό τομέα, να συνεχίσουμε να μετράμε άλλους παράγοντες, και αυτό είναι ένα συν. Κάθε μικρό λιθαράκι, όπως είπα πριν, κάθε μικρό βήμα που φαίνεται μικρό της γνωριμίας και μετά της, του κοινού στόχου, καταλήγει μετά σε μια κοινή πορεία που σίγουρα θα φέρει κάτι καινούριο και συνήθως κάτι καλό. Πολύ σωστά, και ειδικά όταν η συνεργασία είναι διατομιακή, όπου ένας, και διεπιστημονική, όπου ένας κλάδος έρχεται να συμπληρώσει τον άλλο τόσο αρμονικά. Και αυτό που εσύ με την επιστημονική παρατήρηση και την εμπειρογνωμοσύνη μπορείς να μοιραστείς με μαθηματικούς για να αναπτύξετε στη συνέχεια ένα μοντέλο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγκυρα και με ασφάλεια από τον παραγωγό, ειδικά για την πρόβλεψη της πορείας του φυτού, είναι κάτι εντελώς καινούριο και εντελώς πρωτοποριακό. Εγώ θα ήθελα να μου πεις τι μπορεί να κερδίσει κανείς από την υδροπονία ακριβίας, γιατί στην ουσία μιλάμε για υδροπονία ακριβίας πλέον. Ποια είναι τα ωφέλη και από το δικό σου και από τη δική σου παρατήρηση και εφαρμογή μηχανισμών αυτό, παρατήρηση των μηχανισμών και εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων, ποια είναι τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν, ποια ωφέλη παρατήρησες στην παραγωγή? Πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι μοντέλα υπάρχουν ήδη, αλλά κάθε μοντέλο ξέρουμε ότι είναι κάτι θεωρητικό που βασίζεται πάνω σε κάποια δεδομένα, και δυστυχώς για τον τόπο μας τα μοντέλα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να καλλιεργούν, ειδικά στην υδροπονία ή που προτείνται στην υδροπονία, είναι μοντέλα που έχουν φτιαχτεί με ολλανδικά δεδομένα. Αν ψάξετε την βιβλιογραφία θα δείτε ότι δεν υπάρχουν πουθενά δεδομένα για τον τόπο μας. Η παραγωγή και οι γεωπόνοι ξέρουν ότι, παράδειγμα, το τυμπάκι που είναι και αυτό στην Κρήτη δεν έχει καμία σχέση με την Ιεράπετρα. Άλλος τρόπος, άλλες θερμοκρασίες, άλλη ηλιοφάνεια, πόσο μάλλον η Ιεράπετρα με την Ολλανδία. Κι όμως συνεχίζει το σύστημα να προτείνει μοντέλα με ολλανδικά δεδομένα. Το πρωτοποριακό σε μας με το συνεργάτη μου ήταν ότι, αφού του εξήγησε αυτό το πράγμα, μπήκε στη διαδικασία να σχηματίσει με τη βοήθειά μου ένα μικρό εργαστήριο και να μπορούμε έτσι με μετρήσεις, αναλύσεις, 13 θρεπτικά στοιχεία μετρούσαμε κάθε εβδομάδα, συν άλλους παράγοντες που μετρούσαμε, καταφέραμε και κάναμε βάση δεδομένων για κάθε μονάδα, για κάθε θερμοκήπιο, και αυτό είναι σημαντικό. 2 θερμοκήπια, 50 μέτρα διαφορά το ένα από το άλλο, δεν είχαν καθόλου την ίδια συμπεριφορά, γιατί το ένα ήταν μεταλλικό, το άλλο ήταν ξύλινο, και άλλα 2 μεταλλικά σε απόσταση 800 μέτρα, πάλι και αυτά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά, γιατί δεν έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, άρα όχι την ίδια ηλιοφάνεια, την ίδια υγρασία, την ίδια κινητική μέσα στο θερμοκήπιο, και αυτό τα αλλάζει όλα. Γι' αυτό και η πιο μεγάλη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω σε έναν παραγωγό σήμερα είναι να καταφέρει να κάνει άμεσα δική του βάση δεδομένων, και αυτή θα του δώσει τις απαντήσεις μετά σε πάρα πολλά προβλήματα. Και για να ξεκινήσει κανείς να φτιάξει μια βάση δεδομένων που θα συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες, από πού πρέπει να ξεκινήσει? Τον εξοπλισμό. Ή θα πρέπει να συνεργαστεί με άτομο που έχει ήδη τον εξοπλισμό, αλλά θα είναι διατεθειμένο να μετράει σύμφωνα με τη συχνότητα που απαιτούν
τα φυτά. Δεν μπορούμε να πούμε, κάνω μια μέτρηση όπως κάνει κάποιοι παραγωγοί μια φορά το χρόνο ή μια φορά το μήνα. Τα δεδομένα που συλλέξαμε δείχνουν ότι κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την περιοδικότητά του 3 μέρες, 8 μέρες, 3 εβδομάδες καμιά φορά. Άρα το να μετρήσεις μία φορά 20 του Οκτώβρη και να ξαναμετρήσεις μετά το Μάρτι, έχεις χάσει όλα τα στοιχεία και δεν μπορείς να τα ερμηνεύσεις κιόλας. Μια λίστα με αριθμούς μπορείς να βγάλεις όπως θες. Το σημαντικό είναι να μπορείς να ερμηνεύσεις αυτούς τους αριθμούς και να σε οδηγήσουν μετά σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες λύσεις. Άρα εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε η συνεργασία. Άρα ή συνεργαζόμαστε με κάποιον που έχει τον εξοπλισμό και, και έχει και το χρόνο και τη διάθεση να συνεργαστεί μαζί μας. Mm-hmm. Άλλη προϋπόθεση από τη μεριά του παραγωγού είναι να ακούει και την άλλη πλευρά, γιατί είναι ένα άλλο πρόβλημα. Πολλές φορές μπορεί να βγει από την μέτρηση, από, θα έλεγα, όχι τον ειδικό, τον επιστήμονα που βλέπει από άλλη οπτική γωνιά το σύστημα. Μπορεί να βγει μια λύση, μια πρόταση και καμιά φορά ή από ξεροκεφαλιά θα το πω, ας με συγχωρέσουν η παραγωγή, αλλά έτσι είναι, αλλά ευτυχώς επανέρχονται αρκετά γρήγορα ορισμένοι, ή από φόβο δεν θα την υλοποιήσουν και θα πάει όλο το σύστημα πάλι ένα μήνα πίσω, 2 μήνες πίσω ή καμιά φορά μπορεί και να χαθεί μια παραγωγή από αυτό το, από αυτό το θέμα. Εκεί να τονίσουμε ότι ο παραγωγός δεν πρέπει να φοβάται τον επιστήμονα, αρκεί ο επιστήμονας να τεκμηριώνει και να εξηγεί. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις συνεργασίες. Δεν έχουμε την ίδια γλώσσα, δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες, δεν έχουμε την ίδια οπτική γωνιά. Η συνεργασία στο ξεκίνημα ήταν πολύ δύσκολη για αυτούς τους λόγους. Άλλες προτεραιότητες όταν... Ο στόχος του παραγωγού είναι άμεσα πόσο θα πουλήσω αύριο ή μεθαύριο, ενώ ο στόχος του επιστήμονα είναι πώς θα σχηματιστεί όλο αυτό το σύστημα για να μπορέσω κάποια στιγμή, χωρίς να έχω άμεση υποχρέωση, να δουλέψω πιο σωστά. Εκεί υπάρχει μια κόντρα πολλές φορές. Αλλά όταν ο καθένας εξηγεί τα προβλήματά του ή γιατί έχω τώρα αυτή την προτεραιότητα ή αυτή την ανάγκη και ο παραγωγός και ο επιστήμονας, λύνονται πολλά προβλήματα και καμιά φορά καταφέρουμε μετά να πάμε σε μια συμπορία, σύμπλευση της παραγωγής πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Άλλωστε, και αν το απλοποιήσουμε το πράγμα, στην ουσία κοινό στόχο έχετε και οι δύο. Ο στόχος σας είναι μια πολύ καλή ποιότητα παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και στο φυτό. Τώρα, εσύ ως χημικός περιβαλλοντολόγος, πώς βλέπεις να έχει επιπτώσεις η υδροπονία ακριβία στο περιβάλλον? Είναι ασφαλής διαδικασία? Η εμπειρική δική σου παρατήρηση εντόπισε ευκαιρίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε, να μιλάμε πλέον για μια καλλιέργεια που έχει έτσι αειφορικά χαρακτηριστικά? Έχει σεβασμό προς το περιβάλλον? Όλοι οι οργανισμοί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη επιμένουν ότι πλέον είναι one way. Πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε παραγωγός να στραφεί προς την υδροπονία. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη σε καθημερινή βάση του παραγωγού. Λέμε στον παραγωγό ότι κάνε μια μονάδα υδροπονία με όλο το κόστος που έχει. Αρχικά είναι πολύ πιο μεγάλο το κόστος, αλλά η απόσβεση όταν λειτουργεί σωστά η μονάδα έρχεται γρήγορα και σαν ποσότητα και σαν ποιότητα του προϊόν, αλλά χρειάζεται μια τρομερή υποστήριξη τουλάχιστον το ξεκίνημα μέχρι να γίνει αυτόνομος και να μπορεί να αντιλαμβάνει το παραγωγός κάποια πράγματα. Ο συνεργάτης μου δεν έχει καθόλου την ίδια συμπεριφορά τώρα με το πώς ήταν πριν 4 χρόνια. Εκπαιδεύτηκε. Παρατήρησε, άκουσε, έπραξε, είδε το λάθος του, το ξανά το χειρίστηκε διαφορετικά μετά το σύστημα και τώρα πλέον μόνος του, καμία φορά τον ακούω και μονολογεί και λέει πώς καλλιεργούσα τότε. Αυτό πλέον είναι σχεδόν αυτόνομος. Μπορεί κάποια στιγμή ή για διάφορους λόγους να πλησιάσουμε μια τοξικότητα, εκεί αναγκαστικά ο επιστήμονας θα το εντοπίσει και θα προτείνει κάποιες λύσεις. Αλλά
μετά από 1, 2, 3, 4 χρόνια έχει κερδίσει και γνώση και αυτοπεποίθηση και μπορεί πλέον να χειριστεί την ίδια τη μονάδα του σχεδόν μόνος του. Και αυτό που έχει εκείνο στην τεχνογνωσία να κάνει, να εντοπίσει ίσως κάποιο πρόβλημα στην καλλιέργειά του, πλέον έχει από πίσω και το υπόβαθρο το επιστημονικό, αλλά και τη γνώση που έχει συσσωρεύσει με τα χρόνια, να το εξηγήσει. Και το κυριότερο είναι ότι καταφέρει να αντιληφθεί ότι οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στην καλλιέργεια δεν σημαίνει ότι απαραίτητος πρέπει να μπουν μετά φυτοφάρμακα. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με φυσικό τρόπο ή με μηχανολογικά. Δεν χρειάζεται απαραίτητος να μπει μια πρόσθετη χημική ουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό και το προτέρημα της υδροπονίας, όταν λειτουργεί σωστά, είναι ότι καταρχήν ελέγχουμε ακριβώς τι δίνουμε στο φυτό. Μπορούμε να ελέγξουμε και τι απορρέει από εκεί, οι περίφημες απορρέες της υδροπονίας. Άρα πολύ λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον και όταν δουλεύει σωστά το σύστημα έχουμε και καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, όχι σπατάλη του νερού, όχι και με τις απορροές. Το ιδανικό είναι όταν μπορούμε να τις ανακυκλώσουμε, να είμαστε σε κλειστό κύκλο ή να τις εκμεταλλευτούμε κλειστό κύκλο στο ίδιο χώρο, στο χώρο του θερμοκηπίου, ή να εκμεταλλευτούμε αυτές τις απορρές, γιατί στην ουσία είναι θρεπτικά στοιχεία που δεν πρέπει να πετιούνται με τίποτα, σε άλλη δράση, σε άλλη παραγωγή. Συγκεκριμένα για αυτό που λες, διάβαζα ότι για την ανάπτυξη και στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 220.000 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για να μελετήσουν ένα νέο σύστημα διαχείρισης. Αυτό ακριβώς που λες, κλειστών υδροπονικών συστημάτων, όπου συγκεκριμένα υπάρχει στον ίδιο χώρο ένα σύστημα τριών καλλιεργειών, όπου η μία επωφελείται από τη διαχείριση των απορών της άλλης. Δηλαδή είναι η πρωτεύουσα καλλιέργεια και οι δευτερεύουσες, στις οποίες ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται οι απορροές. Ακριβώς αυτό που είπα. Ή χρησιμοποιούν τις απορροές για να ελέγχοντας βέβαια τι λείπει ή τι περισσεύει και επαναφέροντας την ισορροπία την απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, ή χρησιμοποιούμε αυτές τις απορροές σε άλλη καλλιέργεια. Και εκεί πάλι ήταν μια ευκαιρία στη Γαλλία. Νέες προτάσεις και εκεί, νέες καλλιέργειες, αποδοτικές, χωρίς μεγάλο κόστος ή σε εργατόρες ή... και εκεί δεν θα πω περισσότερα, γιατί ίσως να είναι και μια έκπληξη για τον τόπο μας σε λίγο καιρό, θα το δούμε. Αλλά υπάρχουν όντως πολλές δυνατότητες, χωρίς να απαιτούν πολλά έξοδα παραπάνω, και είναι κρίμα θρεπτικά στοιχεία που έχουν φύγει στην ουσία από την τσέπη του παραγωγού να πετιούνται ή να χαραμίζονται ή να χάνονται, ενώ μπορούμε να βγάλουμε κι άλλο. Όπως λέω συνέχεια στους παραγωγούς, η τιμή της ντομάτας, του αγκουριού δεν πρόκειται ποτέ να τριπλασιαστεί ή να δεκαπλασιαστεί. Άρα πρέπει να βρούμε να καλλιεργούμε με λιγότερο κόστος ή με καλύτερη απόδοση. Απόδοση δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα βγάλω 50 τόνους στο στρέμμα, στο θερμοκήπιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά να παράγω παράλληλα, όπως το είπες πολύ σωστά, κάτι άλλο, αφού έχω ήδη την πρώτη ύλη, ναι, έτσι θα γίνει η σωστή πρόοδο και απόδοση των θερμοκηπίων. Εξοικονόμηση δηλαδή των πόρων, και μάλιστα το ότι καλλιεργούμε στην υδροπονία σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ίσως έρχεται και σε συνάρτηση με την κατάσταση των εδαφών στην περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Η υδροπονία είναι σχεδόν αναγκαστική, θα έλεγα πλέον, και για το λόγο που είπαμε πριν, ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα και τους φυσικούς πόρους και τις απορροές μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε, άρα να μην έχουμε επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αλλά η κατάσταση των εδαφών, ειδικά στην περιοχή μας, όπως έχει καταντήσει, απαιτεί, επιβάλλει να στραφούν προς άλλο υπόστρωμα. Τα εδάφη στην περιοχή μας έχουν καταντήσει ουδέτερα, μακάρι να μπορούσα να πω ουδέτερα υποστρώματα, είναι τόσο βιβαρημένα, δεν έχουν πια την απαιτούμενη οργανική ουσία, δεν έχουν τους απαιτούμενους μικροοργανισμούς που δημιουργεί και συντηρεί τη ζωή, την λειτουργικότητα του εδάφους προς το φυτό,
Άρα στην ουσία καλλιεργούν σαν σε ουδέτερο, σε ανόργανο υπόστρωμα. Με ό,τι μπορεί να προκύψει, και εκεί τις απορές τις χάνουμε στο υπέδαφος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Καταλήγουμε στη θάλασσα. Και το άλλο, για να ετοιμαστεί αυτό το υπόστρωμα που συνεχίζει να ονομάζεται έδαφος, απαιτεί πολλές διαδικασίες. Οι περίφημες απολιμάνσεις, κοστοβόρες, χρονοβόρες, με επιπτώσεις και στην υγεία και του παραγωγού και του καταναλωτή, γιατί ποτέ δεν γίνεται όπως απαιτεί η μέθοδο, ούτε σε χρόνο, ούτε σε πάντα συρρυκνώνουμε το χρόνο, γιατί βιάζεται ο παραγωγός, χρειάζεται χρήματα, πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα. Εκεί που πρέπει να είναι παράδειγμα 2 μήνες η απολύμανση, πολλές φορές την κάνουν σε 3 μέρες και ξεσκεπάζουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό ενώ στην υδροπονία δεν το έχουμε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση να πούμε ότι θα έχουμε θέμα με τόσο σοβαρά προβλήματα παθογόνων που αναπτύσσονται στο χώμα. Και τι μπορούμε να κάνουμε για τα εδάφη μας? Γιατί εντάξει, για την εντατικοποίηση της παραγωγής μπορούμε να ακολουθήσουμε τέτοιες λύσεις καλλιέργειας. Ωστόσο όμως το πρόβλημα παραμένει και δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε ότι το έδαφος στην ουσία έχει αποστραγγιστεί από τα θρεπτικά του στοιχεία και τους μικροοργανισμούς, την οργανική ουσία όπως μας ανέφερες. Εκεί πέρα τι πρέπει να γίνει? Το ιδανικό θα ήταν να ξεκινήσει η Ιεράπετρα με τους, όλους τους συμπολίτες μας και τις τοπικές αρχές να απαιτήσει να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης των εδαφών. Mm-hmm. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει μελέτη για να καταγραφούν όλα τα εδάφη σε ποια κατάσταση είναι, αλλά είναι πιο βεβαρημένα, άλλα λιγότερα. Ανάλογα με τι κατάσταση θα βρούμε, θα είναι άλλος ο τρόπος αναβάθμισης. Δυστυχώς, το πάλεψα από το 2000, το πρότεινα, δεν το θεωρούν ούτε οι δημόσιοι φορείς σαν άμεση ανάγκη. Συγκεκριμένα το 2000 είχε έρθει ο κύριος Βυζαντινόπουλος, ήταν ο τότε πρόεδρος του ΕΘΙΑΓΕ, να παρουσιάσει το έργο του ΕΘΙΑΓΕ στην Ιεράπετρα. Mm-hmm. Και όταν τον ρώτησα πότε σκοπεύει το ΕΘΙΑΓΕ να ασχοληθεί σοβαρά με την αναβάθμιση των εδαφών, θεώρησε, η απάντησή του ήταν, στην Ιεράπετρα δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει θέμα, δεν αξίζει τον κόπο, αυτό ήταν το μήνυμά του. Αν μιλούσαμε για Θήβα, ίσως, ενώ η Ιεράπετρα είναι ο πνεύμονας της Ελλάδας και μιλάμε πολλές φορές για 2 και 3 καλλιέργειες ετήσιες, ενώ η Θήβα είναι μακριά από τέτοιο ρυθμό. Ένταση. Ίσως όμως αυτό βοηθά και στο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό έδαφος πλέον για καλλιέργειες που είναι πιο συμβατές και να χρησιμοποιήσουμε μορφές εντατικής καλλιέργειας όπως η υδροπονία για τις ποσότητες των κηπευτικών για τις οποίες μιλάμε ότι επιδιώκουμε στην περιοχή μας. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδες διαφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος? Τεράστια. Και δεν την είδα μόνο εγώ. Για πες. Πολλές φορές όταν παίρνουμε μια ντομάτα, ένα καλό πείραμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε, να αγοράσουμε την ντοματούλα μας, να αφήσουμε στον πάγκο της κουζίνας μας και να δούμε πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά της. Θα μαλακώσει, θα σαπίσει, μπορούμε να δοκιμάσουμε και την πλαϊνή ντοματούλα που θα βάλουμε δίπλα να δούμε πώς αλλάζει η γεύση της. Όταν καλλιεργούμε πρόχειρα και πολλές φορές θα έλεγα ανεύθυνα, η διάρκεια ζωής του προϊόντος αυτός, ειδικά στην ντομάτα, είναι 1 εβδομάδα. Την ώρα που θα γίνει η συλλογή της, σε 1 εβδομάδα πρέπει να έχει καταναλωθεί. Αυτό δημιουργεί τεράστιο θέμα, τρέξιμο στο να συσκευαστεί, να διοχετευτεί στην αγορά με όλα τα προβλήματα που έχουμε ενδιάμεσα, καμιά πέργια στα καράβια, καμιά πέργια σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και μετά πολλές απώλειες. Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 1 εβδομάδα. Ναι. Και η διαφορά στο δικό σου προϊόν. Το δικό μας προϊόν κράτησα την ίδια ντομάτα πάνω στον πάγκο μέχρι 20 μέρες, χωρίς να λιωθεί η συμπεριφορά, χωρίς να γίνει αυτή η μαλακιά με σάπιση και χωρίς να λιωθεί η γεύση. Μπορώ να πω ότι μάλιστα όσο πηγαίνουν προς τις 20 μέρες γινόταν και πιο γλυκιά, πιο συνέχιζε η ωρίμαση
Αυτό γιατί δεν είναι ούτε μαγικό ραβδί, ούτε ιδιαίτερη ποικιλία. Όταν ο καρπός, και αυτό ισχύει για όλα τα φυτά, για όλους τους καρπούς, όταν ο καρπός φτιαχτεί με σεβόμενη την ισορροπία του φυτού, χωρίς να το στρεσάρεις, όλα φέρνουν το χρόνο τους. Αν συντομεύσεις με λάθος πότισμα, με λάθος λίπανση ή με λάθος αερισμούς, αν συντομεύσεις ή επιμικίνεις κάποια στάδια της ορίμανσης, αλλάζει όλο το τελικό αποτέλεσμα. Ούτε την ίδια γεύση, ούτε την ίδια οξύτητα, ούτε την ίδια φλούδα στο φυτό. Όλα αυτά είναι η αμοιβή του παραγωγού στους κόπους του, στο να είναι συνεπής και στο έργο του και στο φυτό του. Θα πάρει ένα καρπό που θα είναι πολύ καλύτερο και σαν συμπεριφορά. Οπότε ο έμπορας είναι ένα τεράστιο κέρδος για τον έμπορα, αλλά και για αυτόν λιγότερες απώλειες, άρα μπορεί να απαιτήσει, και αυτό είναι μια λέξη που δυστυχώς δεν μπορεί να την έχει ο παραγωγός με τα συνηθισμένα προϊόντα, όμως όταν κάνεις αυτή την υπέρβαση και φτάσεις σε αυτό το σημείο, ναι, μπορείς μετά να απαιτήσεις και καλύτερη τιμή και καλύτερες αγορές και καλύτερους καταναλωτές. Γιατί ναι, υπάρχουν και καλύτεροι καταναλωτές. Είναι αυτός που βιαστικά μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, αρπάζει 3 ντομάτες, 2 πιπεριές και πάει στο ταμείο κατευθείαν, και είναι και ο άλλος που θα ψαχτεί να δει από πού είναι, πώς είναι η παραγωγή της. Εκεί ίσως να έρθει η στιγμή να μιλήσουμε και για τα βιολογικά. Άρα λοιπόν, στην ουσία, σεβόμενοι τους χρόνους της φύσης, τους χρόνους που χρειάζεται ένας οργανισμός να αναπτυχθεί και να μας αποδώσει καρπούς, και απλά ενισχύοντας αυτή τη χρήση, επεμβαίνοντας μόνο όπου χρειαστεί, όπως το καταλαβαίνω, μπορούμε να έχουμε να μας ανταποδώσει το φυτό στο μέγιστο και άμεσα. Και άμεσα μια παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας που μπορούμε διαφορετικά μετά να μας δίνει και άλλη διαπραγματευτική δύναμη. Γιατί είναι αλλιώς να βιάζεσαι μέσα σε λίγες μέρες και εκεί δεν έχεις το χρόνο. Σίγουρα παίρνεις ό,τι σου προσφέρουν όσον αφορά την τιμή. Αλλά όταν όμως έχεις τις μέρες να το σκεφτείς ή τέλος πάντων να κάνεις ένα προγραμματισμό, διαχειρίζεσαι διαφορετικά το προϊόν σου. Ειδικά και είναι κάτι σημαντικό για τους παραγωγούς που καλούνται πολλές φορές να παίξουν και πολλούς ρόλους. Αυτές του εμπόρου, του πολιτή, του προωθητή. Δηλαδή, πολλές φορές ξεφεύγει αυτός ο ρόλος και πέραν του βασικού τους, που είναι η παραγωγή και η ποιότητά της. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσείς με βάση τα αποτελέσματα που είδατε, στοχεύετε σε διαφορετική διαχείριση, έχετε προγραμματίσει, ας πούμε, ότι ίσως ο προσανατολισμός σας είναι πλέον σε άλλες αγορές, ή θέλετε να κάνετε αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεστε το προϊόν επιχειρηματικά, εμπορικά πλέον? Αυτό έρχεται μόνο του και το επιβάλλει το ίδιο το προϊόν. Όταν βλέπεις αυτό το τόσο καλό προϊόν και βλέπεις ότι ήδη στην εσωτερική αγορά φτάνει το προϊόν να αγοράζεται πράσινο πάνω στο φυτό, είναι ένα καλό ξεκίνημα. Αλλά μετά, όταν βλέπεις ότι πληροφορείσαι, μαθαίνεις, και αυτό ήταν ένα άλλο σύν τη συνάντηση στη Γαλλία, ότι αλλού είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα από εμπορική άποψη, και βλέπεις ότι υπάρχουν καταναλωτές που είναι ακόμη πιο απαιτητικοί, και συνειδητοποιείς ότι εσύ έστω το προϊόν που απαιτούν αυτοί, ναι, θες να πας μπροστά, ναι, θες να το τολμήσεις, και αυτή η λέξη να τολμήσεις είναι μια λέξη που δυστυχώς λείπει από το λεξιλόγιο πολλών παραγωγών. Το να τολμήσεις να δεις διαφορετικά τον τρόπο που καλλιεργείς. Το να πιστέψεις ότι μπορείς να βγάλεις ένα καλύτερο προϊόν και μετά να τολμήσεις να πεις στον κλασικό έμπορα που έρχεται σαν να σου κάνει χάρη που σου παίρνει την ντομάτα σου, και μετά να τολμήσεις να πιστέψεις ότι εσύ θα του κάνεις χάρη αν του δώσεις το δικό σου προϊόν, είναι η φυσιολογική ροή που θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά που δυστυχώς δεν υπάρχει εδώ πέρα ακόμη. Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν θα ήθελα να χαλάσουμε την όμορφη συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει εύκολα. Σίγουρα. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία για σκέψη.
Ωστόσο, οι συχνές αναλύσεις, η συχνή παρατήρηση που μου έλεγες ότι πολλές φορές ακόμα και τη νύχτα ήσουν στο θερμοκήπιο για να παρατηρήσεις την ανάπτυξη του φυτού, εσένα πολλές φορές σε οδήγησαν στα δικά σου συμπεράσματα, τα οποία επέτασαν ίσως και ανορθολογικές πρακτικές σύμφωνα με τις παγιωμένες αντιλήψεις του παραγωγού. Η συνεργασία σας εκεί πώς ήταν, δηλαδή πώς κατάφερε μία επιστήμον και ένας παραγωγός τελικά να βρουν ένα κοινό σημείο επαφής? Ο ρεσόρς είναι εκρηκτική. Είναι εκρηκτική, αλλά όταν υπάρχει αλληλοεκτίμηση, κάποια στιγμή όταν θεωρείς ότι αυτό είναι αναγκαίο και μπορεί να σώσει την κατάσταση, αναγκάζεσαι να βρεις τα λόγια που χρειάζεται ο άλλος για να σε καταλάβει. Mm-hmm. Δεν μπορείς να του πεις «κάνε αυτό, τελεία και παύλα». Γιατί υπάρχει ρίσκο, υπάρχει φόβος, του λες κάτι που άλλοι το έχουν απαγορέψει. Άρα πρέπει να μπεις στη διαδικασία να του εξηγήσεις με απλά λόγια. Mm-hmm. Είναι σαν να μιλάς με άτομο που έχει άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Με τα λίγα λόγια που ξέρεις, από τη δική του τη γλώσσα, πρέπει να τα χρησιμοποιείς για να του εξηγείς ποιο είναι το θέμα. Mm-hmm. Και να του δώσεις την σιγουριά ότι θα είμαι δίπλα, δεν δίνω την εντολή και μετά φεύγω, θα είμαι δίπλα να δω τις εξής και αν, γιατί δεν είμαι κι εγώ Θεός, και αν δω ότι κάτι πάει στραβά, ακυρώνουμε το καινούριο μέτρο που είπαμε να, mm-hmm. να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και ναι, κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάω και νύχτα για να παρακολουθήσω αυτό το νέο μέτρο που είχα προτείνει τότε. Γιατί δεν μπορείς να ρισκάρεις και το έργο και την παραγωγή του άλλου έτσι από μια καρέκλα. Κατορθώσατε όμως μαζί να συναποφασίσετε να έχει τη δική του μονάδα ανάλυσης εδάφους, το λέω σωστά? Ναι, μια αναλυτική μονάδα, και όπως μας έλεγαν οι προμηθευτές των μηχανημάτων, στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε, στην Κρήτη είμαστε μόνο εμείς, υπάρχει κάποιος άλλο στοιχείο, στη Σάμο, και μετά αναγκαστικά οι μεγάλες μονάδες που έχουν ξεκινήσει στη Βόρεια Ελλάδα, Σέρες, Δράμα, αυτοί αναγκαστικά έχουν και αυτοί το... Αλλά έτσι, σαν υδροπονία, δεν μιλάμε για ακουαπονία, που εκεί είναι σε δεξαμενές, αναγκαστικά πρέπει να μετράς και τα έχουν ενσωματώσει σε αυτοματισμούς μέσα. Μονάδα υδροπονίας που ο παραγωγός από μόνο του συνειδητά λέει θα μετρήσω σήμερα και περιμένω τα αποτελέσματα για να δω τι λείπαν, θα εφαρμόσω μετά. Τα αποτελέσματα σήμερα πάλι. Ναι, εκεί είναι ένα μεγάλο πάλι θέμα. Άρα είναι θέμα. Ο χρόνος που επιδιώξατε να κερδίσετε, είναι αποφάσισε η αμεσότητα. Αποφάσισε να κάνει τη δική του μονάδα, γιατί όταν στην υπόλοιπη αγορά δίνεις το δείγμα σου και θα πάρεις απάντηση μετά από 5 μέρες, mm-hmm. μέχρι και 8 μέρες ακόμη, όχι από κακή πρόθεση mm-hmm. των συνεργατών, αλλά επειδή αυτοί δουλεύουν πιο μεγάλα μηχανήματα με φιάλες αερίων, mm-hmm. Μέχρι να συμπληρωθεί το πλατό αυτοματισμού, mm-hmm. πολλές φορές θες 100 δείγματα. Mm-hmm. Αν δεν τα έχεις, δεν βάζεις το μηχάνημα σε λειτουργία. Άρα καθυστερεί στην υδροπονία. Είναι θέμα κυριολεκτικά ωρών. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα το άλλο. Πώς ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία, στην αγροτική παραγωγή, στη βελτίωση των διαδικασιών αυτών, ο ρόλος σου ως γυναίκα, δηλαδή ο ρόλος σου αυτός, ήταν τελικά εμπόδιο ή ευκαιρία? Αρχικά ξεκινάει σαν εμπόδιο. Σε αντιμετωπίζουμε δισταγμό. Είναι δύσκολο να μπαίνεις σε ένα χώρο αρκετά συντηρητικό, ανδροκρατούμενο, mm-hmm. Αυτό μπορούμε να το δούμε, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει από κοινωνιολογική άποψη, μπορεί να πάει να σταθεί μπροστά σε ένα γεωπονικό κατάστημα. Ελάχιστες θα είναι οι γυναίκες που θα πάνε με την αυτοπεποίθηση του παραγωγού ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα και θέλω αυτό, ή να το συζητήσει. Οι περισσότερες που πάνε εκεί εκτελούν εντολές ή του συζύγου ή του αδερφού ή του πατέρα και, ή του γιοπών που λέει μετά από 2 μέρες θα έρθεις να πάρεις το άλλο φάρμακο. Είναι απλώς εκτελεστικά όργανα. Ναι. Ενώ ξέρουμε ότι οι γυναίκες από τη φύση τους είναι τροφοσυλλέκτες, δηλαδή είναι αυτές που θα παρατηρήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα στα τρόφιμα γύρω τους. Ναι, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εναντιώνται σε ένα μη μιλήσεις εσύ. Και δυστυχώς ισχύει ακόμη. Εκεί
ανάλογα στη γυναίκα. Αν είναι πεπισμένη για αυτό που κάνει, μαζί με το συνεργάτη της, όποιος και να είναι αυτός, όποια σχέση να έχει με αυτόν, πρέπει να βρει τον τρόπο να παρουσιάσει την παρατήρηση που έκανε, mm-hmm. κάποιο πρόβλημα που εντοπίζει, κάτι που της φαίνεται παράξενο, να βρει τον τρόπο, να βρει τη δύναμη, να βρει το κουράγιο, να το πει, να το ξαναπεί, γιατί το καλό των γυναικών είναι ότι έχουν επιμονή. Μας κατηγορούν γι' αυτό, αλλά χρειάζεται. Να το πει, να το ξαναπεί, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν λειτουργεί ο ένας τρόπος, πάμε σε άλλο τρόπο. Εκεί είναι η εφευρετικότητα της γυναίκας. Κάποια στιγμή θα κολλήσει. Έχουμε ανάγκη πλέον την επικοινωνία σε επιστήμη, γιατί αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα εμπόδια και έχουμε αναγκαστεί να είμαστε εφευρετικές. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι συμβουλές που έχεις να δώσεις στις γυναίκες, μικρές και μεγάλες που μας ακούνε τώρα, θέλουν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή και θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Ξεκινήσαμε από την επιμονή, την αυτοπεποίθηση και το θάρρος να λένε αυτό που βλέπουν. Για πες μας, τι άλλο χρειάζονται στη φαρέτρα τους? Πρώτον, να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι ο βασικός κανόνας, αλλιώς δεν αξίζει να το ξεκινήσουν καν, γιατί απαιτεί, είναι οι καταπονήσεις είναι αρκετές, mm-hmm. και σωματικές και εγκεφαλικές και απογοητεύσεις και ξανά από την αρχή. Άρα αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις το χρόνο και τη φροντίδα που απαιτεί αυτό το έργο. Αλλά να αγαπάνε και τον εαυτό τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το χώρο τους εκεί μέσα. Όταν ο διπλανός σου παραγωγός ή ο συνεργάτης σου ακόμη χειρότερο, δεν σε υπολογίζει, όπως λένε καθημερινά, δεν σε εκτιμά, δεν σου αναγνωρίζει ό,τι μπορείς να σκέφτεσαι, mm-hmm. Τον ξαφνιάζεις. Πρέπει να του αποδείξεις ότι ναι, μπορείς και σκέφτεσαι, μπορείς να τεκμηριώσεις αυτό που λες, και σιγά σιγά έχουμε μια εμπιστοσύνη που ξεκινάει στις δύο πλευρές. Και είναι μια λέξη που μου είχες πει χαρακτηριστικά όταν συζητούσαμε πάνω στο θέμα, η συνείδηση. Η δράση, δηλαδή η κάθε δράση που κάνει η γυναίκα. Ναι, για ποιο λόγο το κάνω αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο. Και καμιά φορά φτάνουμε σε αδιέξοδο. Mm-hmm. Έχουμε 2, 3, 4 λύσεις που πολλές φορές η μία είναι αντίθετη της άλλης και είναι δύσκολο να αποφασίσεις. Εκεί θα πας τεχνολογικά, επιστημονικά, θα ψάξεις, θα ενημερωθείς και αυτό είναι ένα τεράστιο καθήκον που έχουν οι γυναίκες, να μην λειτουργούν εμπειρικά, mm-hmm. αλλά να ψάξουν, να διαβάσουν, να ενημερωθούν, να συμμετέχουν σε σεμινάρια. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχεις τα απαιτούμενα εργαλεία για να μπορέσεις να βγάλεις ένα πόρισμα και μετά κάποια στιγμή, ανάμεσα όταν η επιστήμη και σηκώνει ψηλά τα χέρια, αποφάς, μπαίνει και η συνείδηση μέσα. Ακριβώς. Τώρα, συμβουλές γενικές στους παραγωγούς που μας ακούνε για τον τρόπο που πρέπει να σκέφτονται στη διαχείριση της καλλιέργειάς τους και την αντιμετώπιση προκλήσεων. Είτε αυτή η καλλιέργεια αφορά συμβατική καλλιέργεια, είτε υδροπονία, είτε άλλη μορφή. Πώς πρέπει να σκέφτονται? Να σκέφτονται σφαιρικά. Πριν λίγο με ρώτησες γιατί ήταν δύσκολο ή πώς ήταν η σχέση μου με το συνεργάτη. Η δυσκολία έρχεται πολλές φορές στο ότι οι παραγωγοί βλέπουν μακροσκοπικά. Mm-hmm. Το πότισμα, τα λιπάσματα, τα φυτά σε μακροσκοπικά. Ο επιστήμονας θα δει μικροσκοπικά. Εγώ όταν βλέπω αποτελέσματα ή συμπτώματα, είναι σαν να περπατάω ανάμεσα στις ρίζες, ανάμεσα στα θρεπτικά στοιχεία, μέσα στους χυμούς που ανεβαίνουν στα φυτά. Είναι άλλη κλίμακα. Mm-hmm. Δεν είναι διαφορετικό. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Mm-hmm. Αλλά και ο επιστήμονας πρέπει να έχει το νου του ότι το μακροσκοπικό, οι βάνες που δεν είναι σωστά, οι πιέσεις στο πότισμα που δεν είναι σωστά, επηρεάζουν άμεσα και να μην ψάχνουν μόνο στο μικροσκοπικό τη λύση. Mm-hmm. Αλλά και ο παραγωγός πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν βλέπει και αυτός ο κόσμος είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη και αυτό πρέπει να σεβόμαστε για να δώσουμε το χρόνο στο φυτό, να του δώσουμε αυτό που χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται μόνο. Γι' αυτό και πρέπει όλοι μας να βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα. Τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Θέλω να μου πεις για το όραμα της προσωπικής σου εξέλιξης.
να συνεχίσω αυτό το έργο, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να κινούμαι ανάμεσα σε δύο χώρους που μου αρέσουν πάρα πολύ, και τη χημεία αλλά και τη γαστρονομία, και θα ήθελα να όλο και περισσότερα άτομα να καλλιεργούν έτσι το ίδιο συνειδητά, να είναι ανοιχτοί προς συνεργασίες και με το χώρο μας και με το εξωτερικό, και να καταφέρουμε αυτό να τα εντάξουμε σαν άλλα κριτήρια χρήσιμα για την επισκεψιμότητα στην Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πέτρα, όπου παρουσίασα τις δραστηριότητες που έχουμε και πώς κινούμαστε ορισμένοι, δημιούργησε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, και ήδη έχω επικοινωνία με άτομα που συνάντησα στη Γαλλία που θέλουν να δουν εδώ, in situ όπως λέμε, τη δουλειά μας. Η Ιερά Πέτρα δεν πρέπει να παραμείνει αυτό που είχαμε τόσα χρόνια, η πόλη του ήλιου. Ναι, η πόλη του ήλιου, αλλά τι τον κάνουμε αυτόν τον ήλιο και πώς τον αξιοποιούμε. Πέρυσι, με μια απλή επαφή στο Facebook, όλοι κατηγορούμε τα Facebook και αυτά, εγώ είμαι υπέρ, σε ένα γαλλόφωνο blog, κάποια κυρία από το Βέλγιο με ρώτησε για βιολογικά φρούτα, γιατί φτιάχνει καταπληκτικά κοκτέιλ με βιολογικά φρούτα. Και παράλληλα φτάσαμε στην υδροπονία, στην ντομάτα, προσπάθησε να καταλάβει πώς λειτουργεί αυτή η υδροπονία και με ρώτησε σε σχέση με τα βιολογικά πώς είναι, τι είναι, σε τι διαφέρει. Της εξήγησα, της είπα ότι η υδροπονία ακριβίας βγάζει καλύτερα προϊόντα πολλές φορές. Δεν θέλω να γενικεύσω για τα βιολογικά, υπάρχουν και εξαιρετικά προϊόντα βιολογικά, αλλά πολλές φορές μόνο με ένα label bio θεωρούμε ότι είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά και το βλέπουμε. Το τεστ αυτό, το χαρακτηριστικό που αφήνουμε μια ντομάτα πάνω στον πάγκο και βλέπουμε πως οι βιολογικές πολλές φορές σε λίγες μέρες έχουν ήδη μαύρες τάμπες, αλλοιώνεται η γεύση, πολλές φορές είναι και αγεύστες. Και οφείλεται σε αυτό ότι δεν λειτουργούν ισορροπημένα, γνωρίζοντας ακριβώς τι θέλει το φυτό εκείνη τη στιγμή. Βάζουμε βιολογικά προϊόντα σε εισαγωγικά. Αυτό φτάνει. Δεν φτάνει. Άρα αυτή η κυρία, όταν άκουσε ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό, δύο εβδομάδες μετά είχε πάρει το αεροπλάνο από το Βέλγιο και είχε έρθει στο Θερμοκήπ να δει τι κάνουμε εδώ. Και εκτός αυτού, όπως μου είχες πει, μια επιστημονική ομάδα του Βελγίου ενδιαφέρθηκε να έρθει να κάνει τις παρατηρήσεις της στο Θερμοκήπιο. Ναι, φοιτητές από τα γεωπονικά, τα δύο πιο μεγάλα γεωπονικά πανεπιστήμια του Βελγίου, ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν εδώ. Ο συνεργάτης μου απορούσε τότε, μου λέει: δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Μάλλον πλάκα μας κάνουν. Έχουν την Ολλανδία δίπλα τους, τι θέλουν στην Ιερά Πέτρα. Οι ίδιοι απαντήσαν ότι ναι, έχουμε την Ολλανδία δίπλα μας, αλλά είναι ακριβώς το μοντέλο που δεν θέλουμε. Δεν εγκρίνουμε τον τρόπο καλλιέργεια της Ολλανδίας με φωτισμό 24 ως το 24, να είναι βεβαιασμένες οι παραγωγές. Άρα γι' αυτό, αφού υπάρχει κάτι διαφορετικό και η Δελφίνη ήρθε και δοκίμασε κατευθείαν την ντομάτα πάνω στο φυτό και είδε ότι δεν θυμάται πότε είχε φάει τόσο νόστιμη ντομάτα, μπήκαν στο ενδιαφέρον και αυτοί και ήταν να πάμε να τους παρουσιάσουμε τη δουλειά μας πέρυσι, αλλά επειδή το είχαν κανείς για Μάρτι και ήταν η εποχή που είχαμε πολύ ένταση στη δουλειά μας, είναι το διάστημα που όλα πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα, το αφήσαμε για φέτος. Εγώ ελπίζω αυτό να αποτελέσει ευκαιρία να έρθουν εδώ, γιατί όπως μας είπες και εσύ, είναι μια μοναδική ευκαιρία διασύνδεσης και με τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι επισκέπτες στην περιοχή μας και σε τέτοιες επιχειρηματικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες μπορούν να βοηθήσουν και ταυτόχρονα και τον τουρισμό, και μάλιστα σε πολλά επίπεδα, ακόμα σίγουρα και τον γαστρονομικό τουρισμό, σίγουρα, και τη γαστρονομία που γνωρίζω ότι σε ενδιαφέρει επίσης σαν κλάδος, ναι, πολύ, και που μπορεί να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο βέβαια και όλο αυτό το όμορφο και ποιοτικό προϊόν που παράγουμε, πώς μπορούμε τελικά να το απολαύσουμε. Ναι, και πριν το γαστρονομικό τουρισμό, αλλά μπορεί να συνδεθεί, θα είναι και ο επιστημονικός τουρισμός. Επιστημονικός τουρισμός, ακριβώς. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει η πόλη μας και η Κρήτη γενικώς, σε όλες οι πόλεις να γίνουν κέντρα τέτοιου είδους συναντήσεων, όπου οι ιδέες που ανταλλάσσονται όχι μόνο αξίζει να ακούγονται, αλλά πάνε τον κόσμο μπροστά. Σε αυτό το σημείο,
Μιράντα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα στο Geek Eidor. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας και ακούσατε πρωτοποριακές ιδέες που μας κάνουν να αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης σχετικά με την αντιμετώπιση της αγροτικής παραγωγής. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά μην φύγετε, γιατί αμέσως μετά σας έχω μία έκπληξη από το οροπέδιο Λασιθίου.